Φίλες και φίλοι, τι θεματάρα έχουμε σήμερα. Η φίλη έβαλε τίτλο «Έκανα τόση υπομονή και πάλι δεν τον κέρδισα». Αγαπητή Θέκλα, άρχισα να σε βλέπω και να σε ακούω μετά το χωρισμό μου το καλοκαίρι, προσπαθώντας να βρω τρόπους να ξεπερνάω το θυμό και τη θλίψη μου. Να είσαι καλά που μοιράζεσαι τόσα με τον κόσμο και που φαίνεσαι τόσο αληθινή. Προσπαθώ να είμαι και αληθινή, ελπίζω. Εγώ κρατήθηκα και ακόμη κρατιέμαι ακούγοντας σε τα βράδια που μου φαίνονται αφόρητα. Αποφάσισα να γράψω κι εγώ την ιστορία μου, ίσως και για να κατανοήσω κι εγώ ακριβώς τι συνέβη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια, όταν γράφουμε κάτι το καταλαβαίνουμε καλύτερα. Τέλος του 17 γνώρισα κάποιον μετά από χρόνια παραμονή σε ένα γάμο νεκρό. Ζούσα ως τότε μόνο για το παιδί και τη δουλειά μου. Εκείνο το καλοκαίρι είχαμε αποφασίσει μετά από πολλά χρόνια πραξίας να χωρίσουμε, αλλά ακόμη ζούσαμε μαζί για οικονομικούς λόγους. Η γνωριμία αυτή με γύρισε στη ζωή, εκεί που νόμιζα ότι είχα νεκρώσει πια. Εκείνος από το πρώτο βράδυ ήταν ορμητικός, παθιασμένος, διαχυτικός. Νιώσαμε μια απίστευτη έλξη που δεν ξέραμε από πού πηγάζει. Του είπα αμέσως πως είχαν τα πράγματα στη ζωή μου, και μου απάντησε «Δεν έχω θέμα, απλώς είχα άλλη μια σχέση σφοδρή με γυναίκα και παιδί και όταν τελείωσε πληγώθηκα πολύ, κυρίως για το παιδί. Η σχέση», είπε, «ήταν του εξαμήνου». Αρχίσαμε να βγαίνουμε και είχαμε ασυγκράτητο πάθος και ερωτική έλξη αλλά και τρυφερότητα. Μου έλεγε συνέχεια πόσο μόνος ήταν, μετά από τότε είχαν περάσει 4 χρόνια από τον καιρό που χώρισε και πόσο ανάγκη είχε να δεθούμε ψυχικά. Την ίδια ανάγκη είχα κι εγώ, μετά από τόσα χρόνια μοναξιάς, με έκανε να νιώσω ξανά γυναίκα. 42 εγώ, 46 εκείνος. Λοιπόν, πάμε τώρα στις κόκκινες σημαίες. Έβλεπα διάφορα περίεργα σκαμπανεβάσματα στη διάθεσή του, κάποιες μικρές εξαφανίσεις και όταν παραπονιόμουν μου έλεγε «Όχι, έτσι είμαι εγώ, χάνομαι στον κόσμο μου, αλλά ήδη σε νιώθω κοντά μου. Αν φύγεις, θα πάρω πάλι ψυχοφάρμακα, όπως τότε με εκείνη που με παράτησε». Όταν σου λέει ο άλλος, «Αν φύγεις, θα πάρω πάλι ψυχοφάρμακα, όπως τότε με εκείνη που με παράτησε 4 χρόνια πριν», δύο τι να συμβαίνουν. Το πρώτο και ξεκάθαρο ότι δεν έχει ξεπεράσει εκείνον τον παρατημό, δεν έχει ξεπεράσει εκείνο τον χωρισμό. Και το δεύτερο, τι σημαίνει «παίρνω ψυχοφάρμακα επειδή κάποιος με παράτησε». Επίσης μου ανέφερε σχεδόν το πρώτο βράδυ ότι είχε στενή σχέση με μια γυναίκα, όχι ερωτική αλλά φιλική και επαγγελματική, αλλά αυτή ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Στην πορεία μου ανέφερε ξανά ότι δεν ήξερε πώς να της πει ότι έχει σχέση γιατί θα την πληγώσει και την έχει και ανάγκη επαγγελματικά. Αυτά δεν μ' ακούγονται καθόλου, μα καθόλου καλά. Περνούσε επίσης άπειρες ώρες στο Facebook που είχε ένα σωρό πρώην και άλλες ως φίλες, οι οποίες μονίμως έκαναν σχόλια σε οτιδήποτε ανέβαζε. Είχα αρχίσει να νιώθω συναισθηματικά ανασφαλής, αλλά okay, όταν ερωτεύεσαι έλεγα «αυτά παθαίνεις». Όταν ερωτεύεσαι δεν είναι ο άλλος να ανεβάζει πράγματα στο Facebook και να του κάνουν συνέχεια σχόλια και να φλερτάρει δημοσίως δηλαδή γενικά. Η ανασφάλεια εδώ είχε και κάποια βάση. Μετά από διάφορα μικρά περιστατικά, θα βγω με ένα φίλο και όλη νύχτα με κλειστό κινητό κλπ. Έγιναν κανένα 2 καυγάδες, του έλεγα «με κοροϊδεύεις, κάτι κρύβεις» κλπ. Εκείνος απαντούσε «είσαι η αγάπη της ζωής μου, σπάνιο πλάσμα» και τέτοια. Άμα είσαι η αγάπη της ζωής του και είσαι σπάνιο πλάσμα, δεν εξαφανίζεται. Ένα βράδυ, φεύγοντας από το σπίτι του, στο βιβλίο που διάβαζε, βλέπω μια σημείωση που παρακάλαγε κάποια να γίνει ένα θαύμα να κάνει σχέση μαζί του. Έπαθα σοκ. Του λέω «συγγνώμη, είμαστε μαζί 4 μήνες ερωτευμένοι και εσύ γράφεις παρακαλώντας για άλλη?» Χωρίζουμε λίγες μέρες, ώσπου μου λέει «αυτή ήταν μια συμμαθήτριά μου, είναι ο παιδικός ανεκπλήρωτος έρωτας, δεν σημαίνει τίποτα, δεν αντέχω μακριά σου» κλπ. «Και επιστρέφω γιατί και εγώ δεν ζούσα χωρίς εκείνον». Ήδη είχες κολλήσει υπερβολικά. Σιγά να μην το χώριζες γιατί είδες να εύχεται σε ένα σημείο να γίνει ένα θαύμα, να τα φτιάξει μια μαζί του.
Τον επόμενο μήνα, με διάφορες εντάσεις, συνήθως για το Facebook και τις φίλες του, ή γιατί ξεχνούσε να με πάρει τηλέφωνο, γιατί είχε λέει δουλειά που τον απορροφούσε και δεν είχα κατανόηση, έφυγε για επαγγελματικό ταξίδι. Τρεις μέρες άφαντος, ούτε ένα μήνυμα. Κόντεψα να τρελαθώ. Την τρίτη μέρα του έγραψα «Σε παρακαλώ, να ξέρω τουλάχιστον αν είσαι καλά». Αποφάσισε να απαντήσει ότι δεν ήξερε αν έπρεπε να με πάρει, φοβόταν μήπως τσακωθούμε και περίμενε να γυρίσει να τα πούμε από κοντά. Εξάλλου, οι γονείς του είπε: «Δεν τηλεφωνιόντουσα στα ταξίδια, γιατί εγώ είχα τέτοια θέματα». Ναι, ο άνθρωπος που μπαίνει καθημερινά στο Facebook και βάζει αναρτήσεις και χαριεντίζεται με τις φίλες του στα social, σου λέει εσένα ότι επειδή οι γονείς του όταν πήγαιναν ταξίδια δεν έστελναν, δεν τηλεφωνούσα, γιατί να έχεις εσύ έγνοια. Gaslighting. Gaslighting. Προσπαθεί να σε βγάλει τρελή και να πιστέψει ότι είσαι τρελή. Εν τέλει και μετά από παρακάλια, γιατί εγώ έλεγα τέλος, δεν αντέχω άλλο το σκοτσέζι κοντούς, έκλαιγε, έλεγε δεν ζω χωρίς εσένα, έχω ελαττώματα πολλά, δεν είμαι λειτουργικός, χάνομαι όταν κάνω κάτι σχετικό με τη δουλειά μου, γύρισα, εσύ γύρισες γιατί ήσουν άρρωστα κολλημένη πάνω του. Ένα μήνα μετά άρχισα να βλέπω έναν ξένο, παγωμένο, απόμακρο, να με αποφεύγει, θα βγούμε αλλά δεν ξέρω πότε, είμαι κρυωμένος κλπ. Εκεί τον πίεζα, πλέον άρχισα να νιώθω πραγματικά τρελή, από τη μια να μου λέει «Σε αγάπη μου, το σπάνιο πλάσμα ο θησαυρός μου» και από την άλλη να χάνεται. Λόγια, με τα λόγια λέει χτίζεις ανόγια και κατόγια, στις πράξεις φαίνεται, αν αυτά που λέει ο άλλος τα λόγια τα εννοεί. Μετά από πολλή πίεση άρχισε να μου λέει «Ξέρεις, έχω απομακρυνθεί, δεν μπορώ τις εντάσεις της σχέσης, όταν πληγώνω με φοβάμαι και κλείνομαι, αλλά σε αγαπώ» κλπ. Τελικά χάθηκε, δεν απαντούσε καν στα μηνύματα και όταν του έγραψα πως έπαιξε με την ψυχή μου και είναι άθλιος, μου απάντησε πως δεν το ήθελε, φοβάται να αγαπήσει, είναι λίγος και δεν μπορεί να είναι μαζί μου. Είχε, λέει, ανοίξει η παλιά πληγή με την κοπέλα με το παιδί. Το καλοκαίρι εκείνο έφτασα να πάρω πνοτικά για να κλείνουν τα μάτια μου το βράδυ, δεν ξέρω αν μου έχουν ξαναφερθεί έτσι, έχασα τον κόσμο, δεν σε κάνει και σένα να παίρνεις χάπια για κάποιον. Τον αγαπούσα, τον φρόντιζα, έτρεχα σαν τρελή, έστω και μια ώρα να το δω, γιατί μέναμε μακριά και εκείνος φοβόταν να οδηγεί. Είχε πολλά ψυχολογικά το αγόρι, τα οποία όλα τέριαζαν και τον βοηθούσαν να σε αποφεύγει. Μου έγραφε λόγια αγάπης, πως η σχέση μας είναι μοναδική, τη χτίζουμε μαζί με αγάπη και πολλά άλλα και τέτοια μπλε. Μην τα πολυλόγω, δεν ξαναφάνηκε. Προσπαθούσα να μαζέψω τα κομμάτια μου. Όταν το Σεπτέμβριο του 2018 πλέον ήρθε ένα μήνυμα ότι λυπάται πολύ για την κατάντια του και το φόβο του και δεν θα με ξεχάσει ποτέ. Μάνα μου τον κακομοίρη, τον λυπάμαι και εγώ που είχε φόβους και δεν μπορούσε να είναι μαζί σου. Μας κοροϊδεύει βρε. Ο καιρός περνούσε χωρίς καμία επαφή, ώσπου ξαφνικά τον Δεκέμβριο έλαβα ένα μήνυμα που έλεγε ότι δεν είχε συνείδηση του τι έκανε τότε, πήγε σε γιατρό, πήρε φάρμακα και τώρα είδε καθαρά πως με έχασε. Δεν μπορούσε, λέει, να αγγίξει άλλη και πού θα ξανάβρισκε την αγάπη και τη στοργή μου. Δυστυχώς εγώ ήμουν ακόμη κολλημένη, λες και τον περίμενα, λες και δικαιώθηκα για τον άθλιο τρόπο που με πέταξε στα σκουπίδι. Θα κλαμπόθελε ο συγκεκριμένος. Τα έκανε αυτά ένα χρόνο και το Σεπτέμβριο χάθηκε και να έρθει τον Δεκέμβριο θα του έλεγα «Άι στο κακό, όχι στο καλό καν». Ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα και τελικά αρχές Φεβρουαρίου του 19 βγήκαμε. Η έλξη ήταν ακόμη εκεί, εγώ τον κοίταζα και έλειωνα. Εσύ είχες την έλξη, αυτός άλλα πράγματα είχε. Αυτός είχε ανάγκη από μαμά, από ψυχολόγο, δωρεάν, από ψυχονοσηλεύτρια και από όλα αυτά. Έκλαιγε μετανιωμένος και ζήταγε μια ευκαιρία να μου δείξει πώς με αγαπάει κλπ. Την έδωσα, αν και ένιωθα πως δίνω ευκαιρία στο δολοφόνο μου. Αυτό ξαναπέστο. Την έδωσα, λέει, αν και ένιωθα πως έδινε ευκαιρία στο δολοφόνο μου. Ποτέ δεν πίστεψα πως δεν ήξερε τι έκανε όταν με πέταξε. Ακόμη είχα ερωτηματικά και του έλεγα «Πού θα πάμε χωρίς καμία εμπιστοσύνη». «Θα φροντίσω εγώ να με πιστέψεις, θα δεις». Γιατί δεν τον πιστεύω εγώ με τίποτα και δεν τον εμπιστεύω με τίποτα αυτόν τον τύπο. Εν τω μεταξύ, και ενώ όντως φαινόταν χαρούμενος και καλά μαζί μου, στους τρεις μήνες πάλι μου είπε «Τι θα κάνει με τη φίλη του, αν μάθει για τη σχέση, θα πληγωθεί» και πιεζόταν πως θα το χειριστεί. Όλες οι άλλες έχουν αισθήματα εκτός από σένα. Αυτός έχει συναισθήματα εκτός από σένα. Σαν να τη φοβόταν κάπως μου έμοιαζε. Εκεί άρχισα να νιώθω περίεργα, λες και τα είχαμε παντρεμένο, αλλά η γυναίκα αυτή ήταν πραγματικά πολύ άσχημη και όλη την ώρα μου έλεγε πώς γίνεται να ζηλεύεις μια τόσο άσχημη γυναίκα. Πώς έφτασες στο σημείο να θεωρείς μια άλλη γυναίκα άσχημη και να την υποτιμάς.
Πολύ σεξιστικό είναι αυτό. Τι σημαίνει είναι άσχημη και είναι όμορφη? Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του ομορφιά. Λίγο καιρό αργότερα βρεθήκαμε σε κοινό χώρο με εκείνην, η οποία γύρισε την πλάτη επιδεικτικά όταν μας είδε και έφυγε. Του λέω: εδώ κάτι δεν πάει καλά, και μου έλεγε: όχι, απλώς είναι ερωτευμένη και προβληματική. Θα την κόψω τελείως, δεν θα την αφήσω να καταστρέψει τη σχέση μας. Κανένας δεν θα μπει ανάμεσά μας αυτή τη φορά. Ό,τι συμβαίνει θα το μοιράζομαι μαζί σου. Ναι, πιστέψαμε. Δεθήκαμε, ήμασταν μαζί όσο μου επέτρεπε η καθημερινότητα με το παιδί. Ο άντρας μου είχε πλέον φύγει εκτός της πόλης μας για δουλειά, ήμασταν και επισήμως σε διάσταση. Και είχα πολλά στο κεφάλι μου, τα οποία δεν μοιραζόμουν και δεν ζητούσα καμία στήριξη. Μόνο αγάπη ήθελα και τρυφερότητα. Μόνο αγάπη έδινες και τρυφερότητα, εσύ δεν έπαιρνες. Όσο με έβλεπε, ήμασταν καλά. Μόλις έφευγα, ένιωθα να βουλιάζει στο κενό. Μέρες που ξύπναγε στις 5-6 το απόγευμα, μέρες που ήταν άφαντος και μου έλεγε συγγνώμη, κοιμάμαι και ξυπνάω όλη μέρα. Δεν έχω δουλειά, είχε μόνο μια δουλειά μερικής απασχόλησης. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω χαρά για τη ζωή, δεν έχω κάτι να σου προσφέρω, δεν σου αξίζω. Αυτά διάσπαρτα κατά καιρούς και εγώ πάντα να λέω: δεν με νοιάζουν τελικά, εγώ θέλω εσένα. Γιατί δεν παίρνεις χαρά από την αγάπη μας? Εγώ ξυπνούσα και με τη σκέψη του έπαιρνα δύναμη για όλα. Εσύ ζουν ερωτευμένοι με ένα φάντασμα. Εσύ ζουν ερωτευμένοι με τη φαντασίωση της αγάπης, όχι με την πραγματική αγάπη, γιατί αυτός ο τύπος δεν σου δώσει ουσιαστικά τίποτα. Σιγά σιγά όμως μειωνόταν η χαρά του, η έλξη, η επιθυμία, όλα σαν να έσβηναν. Παραπανιόμουν και απαντούσε: μα τώρα δεθήκαμε, αγαπιόμαστε, το ερωτικό πάει πίσω. Α, καλά, πες του. Όταν δένονται και αγαπιούνται οι άνθρωποι, τότε ανθίζει το ερωτικό, δεν πάει πίσω. Μα το δικό μας ερωτικό ήταν στα ύψη μας, είχε ενώσει, γιατί να πάει πίσω? Εγώ τον ήθελα ακόμη. Άρχισα να αισθάνομαι απόρριψη. Άργησες να αισθανθείς την απόρριψη. Παράργησες να αισθανθείς την απόρριψη. Εν τω μεταξύ, είχαμε συχνούς καυγάδες για το Facebook, για τη συγκεκριμένη φίλη που τελικά ποτέ δεν εξαφανίστηκε από τη ζωή του, αντιθέτως θα έλεγα. Πήγαν και επαγγελματικό ταξίδι μαζί, όπου όπως μου είπε, της ξεκαθάρισε πάλι πως έχει σχέση και αυτή συζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της κλπ. Ώσπου ήρθε μια μέρα, λίγο μετά το ταξίδι, να βρεθούμε πάλι σε κοινό χώρο και μάντεψε. Περάσαμε τη βραδιά με αυτήν, με γυρισμένη πλάτη, δεν μίλησαν ποτέ, δεν μας σύστησε ποτέ. Εκεί λέω: τα πράγματα δεν είναι καλά. Όσο τρελή και να είναι αυτή, αυτός τη στάση κρατάει. Είχαμε πολλές εντάσεις και πολλές ζήλιες από τη μεριά μου, πρέπει να το παραδεχθώ, γιατί κατηγορήθηκα στο τέλος ότι ήμουν φοβιστική. Ήσου φοβιστική εσύ, δεν ήταν αυτός ό,τι να είναι. Τότε μια μέρα με άφησε να διαβάζω ένα κείμενο στο λάπτοπ του και ξαφνικά έσκασε μια καρδιά στο Messenger από αυτήν και ανοίγω και βλέπω κατεβατά συνομιλίες όλο τον καιρό, 1,5 χρόνο πλέον μαζί. Αυτή να λέει: με πούλησες για μια γκόμενα, και αυτός να απαντάει: και εγώ υποφέρω που δεν μιλάμε όταν είναι μπροστά. Σοκ. Όχι, δεν καθόλου σοκ. Εκεί πλέον θα μπορούσα να κάνω φόνο, αλλά δεν τον έκανα. Του λέω: αυτή είναι η σχέση μας? Αυτή η ντροπή που δεν με υπερασπίστηκες ποτέ? Τι αρρωστημένο έχετε τέλος πάντων μεταξύ σας και το πληρώνω εγώ? Έδωσε μια μπουνιά, έσπασε μια πόρτα, φώναζε πως είμαι τρελή και ζηλεύω αρρωστημένα. Πήρε τον κολλητό του τηλέφωνο να μου ορκιστεί ότι ποτέ δεν είχαν ερωτική σχέση με την άλλη. Μετά από καιρό ανέβασε ένα post στο Facebook και μετά από 5 λεπτά το κατέβασε και όταν ρώτησα γιατί, μου είπε πως τον έβρισε αυτή και δεν έπρεπε να ανεβάσει κείμενο ανθρώπου που αυτή μισεί. Μιλάμε για παράνοια την οποία έτρωγα, την έτρωγε σαν κουτόχορτο εσύ αυτή την παράνοια. Και κόντεψα να τρελαθώ εγώ τελικά. Ενδιάμεσα σε όλα αυτά είχαμε φυσικά κατεβατά αγάπης, δηλώσεις για το μέλλον, γεύματα με την οικογένειά του, κλειδιά του σπιτιού του, όπου όλα αυτά ήταν οι αποδείξεις του πόσο σημαντική ήμουν, αλλά εγώ δεν το ένιωθα. Περνούσα μέρες και ώρες χωρίς τηλέφωνο και όταν έλεγα: μα δεν είπες να βρεθούμε να κανονίσω να αφήσω το παιδί? Η απάντηση του ήταν: εγώ είμαι εδώ και σε περιμένω. Α, καλά. Α, καλά. Να σημειώσω επίσης ότι τα καλοκαίρια ήταν αυτονόητο πως αυτός θα πάει 48 χρόνο γάιδαρο στο χωριό του με την οικογένειά του και εγώ θα πάω να με φιλοξενήσουν μια εβδομάδα. Αυτές ήταν οι διακοπές μας. Εγώ όμως όταν πέρναγε ο καιρός φρίκαρα γιατί μου έλειπε, ενώ αυτός θεωρούσε αυτονόητο ότι θα μείνει εκεί 2 μήνες και εγώ πρέπει να τον περιμένω χωρίς να κάνω γκρίνιες ή να μιλάω επιθετικά ή να κλαίω ενίοτε όπως έκανα και χτυπιόμουν ότι αισθάνομαι τελευταία του προτεραιότητα. Η τελευταία του προτεραιότητα ήσουν. Πάντοτε. Δεν είχε χρήματα για διακοπές, οπότε ήταν αυτονόητο ότι θα πάει εκεί, το δέχομαι, αλλά το να κάνει ο άλλος ένα μήνα
και να σε δει όντας ερωτευμένος, πώς να το δεχτώ. Με αυτά και με αυτά πήγαμε και δύο ταξίδια μέσα στα 2,5 χρόνια, όπου εγώ κανόνισα για να μην πω πλήρωσα, στο οποίο φυσικά δεν με άγγιξε. Εγώ έκλαιγα όλη νύχτα δίπλα του και μετά μου έλεγε ότι είχε το στομάχι του. Ή μια λίμωξη στο ηρωποιητικό. Και τι άνθρωπος είμαι εγώ που δεν δίνω χρόνο σε αυτόν που αγαπώ, που δεν έχει ερωτική διάθεση και τον πιέζω να αγαπιόμαστε πολύ. Γιατί πρέπει να θεωρώ ότι έχει σχέση με μένα αυτό που του συμβαίνει? Απλώς δεν έχει λίμπη, το έλεγε. Είχα φτάσει να ζω πάλι με τον αδερφό μου, όπως όταν ζούσα με τον άντρα μου. Έτρωγα πάλι κατάμουτρα ερωτική απόρριψη από αυτόν που κάποτε με αποθέωνε ερωτικά. Από ό,τι κατάλαβα, τον πρώτο καιρό σε αποθέωνε ερωτικά, μετά όλα πεσμένη λύπη του. Δεν ήξερα πια τι να κάνω, μόνο έκλαιγα τα βράδια και ενίοτε ρωτούσα αν φταίει κάτι σε μένα που δεν με θέλει, χωρίς να παίρνω απάντηση. Πάντα σε θέλω, μου έλεγε. Μου αρέσεις, θα περάσει. Απαντήσεις δεν έπαιρνα, όποτε έλεγα να χωρίσουμε απαντούσε πως θα πεθάνει, δεν μπορεί άλλη μοναξιά, έχουμε δεθεί κλπ. Εγώ όμως έβλεπα το ίδιο έργο με την πρώτη φορά. Ο τύπος με άφηνε, άδειαζε, αποτραβιόταν, αλλά αυτή τη φορά περίμενε να φύγω εγώ. Ένα βράδυ που έμενα εκεί γιατί το παιδί έλειπε 10 μέρες και ενώ σου παρακάλαγα πάλι να πάμε διακοπές μετά από τον κορονοϊό κλπ. Και ενώ αυτό σερνόταν πάλι χωρίς καμιά διάθεση, τα μάζεψα και έφυγα. Είχε πάει σε ένα φίλο για λίγο και του είπα γυρίζοντας τα έχω φύγει. Έστειλα και ένα μήνυμα, μακάρι να ήμουν εγώ το πρόβλημα και να περάσεις καλύτερο καλοκαίρι χωρίς εμένα. Δεν πάει άλλο κάτι τέτοιο. Μου απάντησε, μάντεψε, ότι με αγαπάει, αλλά άδειασε και δεν αντέχει άλλο τη διαρκή επίκριση και κατάκριση και με φοβάται. Και η σχέση ήταν πλέον βούρκος. Α, και ότι οι φίλοι του είπαν ότι ήμουν τόσο φοβιστική που θα μπορούσα να τον βλάψω. Έκλαιγα, χτυπιό μου, λέω, έλεγες ότι καμιά δεν σε αγάπησε έτσι. Τι να βλάψω ακριβώς, εγώ σε λάτρεψα. Έτρεχα μέσα στα χιόνια να του πάω σούπα επειδή είχε πυρετό, αφήνοντας το παιδί έστω για μία ώρα. Και όποτε παραπονιόταν πως ένιωθε μόνος ή άχρηστος λόγω δουλειάς κτλ., πήγαινα κατευθείαν να τον παρηγορήσω, η παρηγορήτρα εσύ. Πέρασα άλλο ένα φρικτό καλοκαίρι να προσπαθώ να χωνέψω το κερατά σκεδαρμένος μετά τη δεύτερη ευκαιρία, και ενώ στην πρώτη δεν είχε συνείδηση, τώρα που είχε. Του είχα πει να χωρίσουμε μετά από 2,5 χρόνια τουλάχιστον ανθρώπινα, όχι πάλι έτσι. Υποτίθεται πως αυτός πάντοτε χώριζε πολιτισμένα. Γι' αυτό και ήταν φίλος με τις δυο πρώην μακροχρονίες σχέσεις, τις οποίες φυσικά είχε περιγράψει επίσης ως κακοποιητικές. Δεν τα καταφέραμε. Ουσιαστικά αυτός με χώρισε, εγώ απλά έφυγα, δεν είχα άλλο δρόμο, είχα χάσει εντελώς τον αυτοσεβασμό μου, κοιμόμουν δίπλα του και έλεγα πόσο θα αντέξεις. Μου έγραψε μια εβδομάδα μετά και ενώ είχε φύγει ήδη στο χωριό του πως τη ρήμαξα την αγάπη μας με τη ζήλια μου και τις εκρήξεις μου, πως είναι υπερευαίσθητος και δεν αντέχει τις επικρίσεις. Η αλήθεια είναι πως αν του έλεγες γιατί δεν πήρες τηλέφωνο ήταν σαν να το δίκαζες. Απευθείας έπεφτε στα τάρταρα, πάλι είμαι λίγος, άχρηστος σε όλα, δεν κάνω για σχέση, φύγε να γλιτώσεις, πράγματα που δεν υπόθηκαν ποτέ από μένα. Σε μια απελπισμένη μέρα, αρχές Σεπτεμβρίου, τον πήρα τηλέφωνο, δεν το σήκωσε ποτέ, ούτε έστειλε καν να ρωτήσει αν ήθελε κάτι. Μόνο μια εβδομάδα πριν έλαβα ένα χαζό μήνυμα ότι ακόμη με φοβάται και δεν σηκώνει το τηλέφωνο, μην τον βρίσω, μάνα μου, του λυπάμαι που σε φοβάται. Και δεν αντέχει άλλο να αισθάνεται εγκληματίας που μιλάει με τη φίλη του για επαγγελματικούς λόγους. Αυτό είχε να πει 2,5 μήνες μετά. Ούτε μου λείπεις, ούτε συγγνώμη, δεν πίστευα όλα αυτά για σένα, ούτε τίποτα. Α, και μια αφιέρωση σε ένα ποίημα που έγραψε και ήθελε, λέει, να μου το αφιερώσει, αλλά φοβόταν μην το παρεξηγήσω, γιατί το ποίημα μιλούσε για μια ζηλόφθονη σχέση. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε δηλαδή. Συνεχίζει ακάθακτος να περνάει την ημέρα του στα social, να χαριεντίζεται με αυτήν. Ευτυχώς εγώ τα έκλεισα και λυτρώθηκα. Φοβάμαι όμως μην γυρίσει ξανά και δεν το πιστεύω, αλλά ό,τι και να λέω, όσο και να προσπαθώ, ξέρω πως αν το δω θα λυγίσω. Ήταν ο μεγάλος μου έρωτας μετά από άλλη μια φορά στα 22 που είχα ερωτευτεί έτσι. Περνά όλα τα στάδια της απώλειας του πένθους, προσπαθώ πολύ, αλλά η ζωή μου είναι πάλι δουλειά, παιδί και καθημερινότητα. Χωρίς αυτόν έσβησε η χαρά μου, χωρίς αυτόν έσβησε η ψευδαίσθηση της χαράς σου. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, προσπαθώ να θωρακιστώ, να δω τα λάθη μου, τις επιλογές μου και κυρίως να αισθανθώ καλά. Γιατί με όλη τη λάσπη που μου έριξε, αισθάνομαι πως ήμουν μια μάγισσα μέγερα που φόβησε έναν άνθρωπο τον κακομοίρη. Κόρη, κάθεσαι και πιστεύεις τις βλακίες, τις αρλούμπες που σου λέει, που μεταβιβάζει πάνω σου, που προβάλλει πάνω σου τις ανεπάρκειές του.
Ούστα από εκεί. Αυτός, όχι εσύ. Έναν άνθρωπο που δεν είδε ποτέ πίσω από τις εκρήξεις μου την απελπισία μου και το πόσο με πλήγωνε κατά εξακολούθηση. Πού να σε δει, αυτός μόνο τον εαυτό του βλέπει και κανέναν άλλο και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σου. Εύχομαι να κάνετε ένα vlog και για μένα. Κάνω, εδώ είμαστε. Και 20 λεπτά διαβάζουμε την επιστολή σου. Νιώθω πως το κεφάλαιο έρωτας έκλεισε πια για μένα. Πήγα 46 χρόνων και θλίβομαι που ολόκληρη γυναίκα άφησα να γίνω έρμεο. Εξυπακούεται πως εμπιστεύομαι την εχεμήθειά σου. Να είσαι καλά που μου κάνεις παρέα πολλά βραδιά τώρα. Βλέπω τυχαία διάφορα βιντεάκια και είδα πως χώρισες και είμαστε κοντά στην ηλικία. Έχω χωρίσει εγώ πολλές φορές, ναι, όχι μόνο μία, μην νομίζεις. Ίσως κάπου υπάρχει ξανά αγάπη και για εμάς, αλλά από την άλλη, ξέρω τον εαυτό μου, είμαι πάντα δύσκολη στις αλλαγές και θα πάρει χρόνο η γιατρία. Ακολουθώ τις συμβουλές σου και προσπαθώ να βρίσκω χρόνο για μένα, να περνάω λίγο καλά με το παιδί, με τη δουλειά, με τη γυμναστική, αλλά όλα φαίνονται κάπως μάτια χωρίς την αγάπη. Όσο και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, πάντα γινόμαστε ομορφότερες μέσα από το βλέμμα του άλλου. Έτσι νομίζω. Φιλικά και με εκτίμηση, θα χαρώ πολύ αν βρεις χρόνο να μου πεις δυο λόγια, χωρίς φυσικά να το θεωρώ δεδομένο, φαντάζομαι ότι θα γίνεται από emails. Αυτό που λες, όσο και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, πάντα γινόμαστε ομορφότερες μέσα από το βλέμμα του άλλου, νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την προοπτική. Ότι αν κάποιος άλλος μας πει μερικά δωρεάν λόγια, είσαι η αγάπη μου και έχουμε δεθεί και έχουμε κάνει και δεν ξέρω εγώ τι, μας δίνει η προοπτική ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι στο μέλλον και νιώθουμε καλύτερα με την προοπτική της ευτυχίας, η οποία φυσικά στην περίπτωσή σου δεν ήρθε ποτέ. Εγώ απάντησα στη φίλη, αγάπη μου, ο άνθρωπος αυτός είναι προβληματικός και σου το απέδειξε από την αρχή. Το δικό σου πρόβλημα είναι η τεράστια υπομονή σου. Το βλέπετε με κεφαλαία. Η τεράστια υπομονή σου. Έδειξες πάρα πολύ υπομονή για έναν ανισόρροπο άνθρωπο. Δεν φταίς εσύ για τα θέματα του, φταίς όμως που τα ανέχτηκες και σπατάλησες τόσο χρόνο και συναίσθημα. Περαστικά σου εύχομαι ολόκαρδα και καρδούλες. Λοιπόν, φιλενάδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν ο ανισόρροπος και το έδειξε από τα σαρχάς. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ανισόρροπος και το έδειξε από την αρχή. Μέσα στους πρώτους 3 μήνες μίας γνωριμίας, με έναν άνθρωπο που επικοινωνούμε καθημερινά, μπορούμε να τα δούμε όλα, εάν θέλουμε να τα δούμε. Εάν ανοίγουμε τα μάτια μας να τα δούμε. Εάν είμαστε διατεθειμένοι να δούμε ποιος είναι ο άλλος ο άνθρωπος. Τι συμβαίνει όμως. Ζούμε ζωές δύσμυρες, ζούμε ζωές θλιβερές, ζούμε ζωές παρατημένες, που έχουμε παρατήσει τον εαυτό μας, που έχουμε παρατήσει την ψυχή μας, που έχουμε αρνηθεί στον εαυτό μας το δικαίωμα της ευτυχίας. Και έρχεται μια ψευδαίσθηση, πασπαλισμένη με κάμποσο δράμα και με κάμποσα ωραία λόγια, και πιανόμαστε από αυτήν και νομίζουμε ότι θα είναι η μαγική λύση στα προβλήματά μας. Εσύ παράτησες τον εαυτό σου, είπες από μόνη σου ότι ήσουν πολλά χρόνια σε ένα γάμο νεκρό και δεν έκανες τίποτα για να χωρίσεις. Και ότι μετά από πολλά χρόνια, το 17, αποφασίσατε να χωρίσετε. Και ότι έμενες σε εκείνο το γάμο για το οικονομικό. Όταν αρνούμαστε εμείς ήδη στον εαυτό μας την ευτυχία, τότε δεν θα την έχουμε. Και ευτυχία δεν είναι μόνο μια ερωτική σχέση. Ευτυχία δεν είναι μόνο έρωτας με ανταπόκριση. Ευτυχία είναι και ουσιαστική ελευθερία. Όταν παραμένεις σε ένα γάμο νεκρό, δυστυχής και εσύ δυστυχής και το παιδί σου δυστυχεί και ο άλλος δυστυχεί. Δυστυχούμε μέσα σε νεκρούς γάμους. Δυστυχούμε μέσα σε τελειωμένες καταστάσεις. Όσα περισσότερο καιρό, όσο περισσότερα χρόνια παραμένουμε μέσα σε νεκρές και τελειωμένες καταστάσεις, αρχίζουμε να εμπεδώνουμε και να πιστεύουμε ότι εμάς δεν μας αξίζει ευτυχία και ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, άρα οποιαδήποτε ψίχουλα μας ρίξουν μετά θα τα θεωρήσουμε πολύ σπουδαία. Λες ότι χώρισα και εγώ, ναι, χώρισα και εγώ τον Μάιο του 20. Όμως πέρασε αυτό, τελείωσε. Τελείωσε, μου πήρε κάποιους μήνες να διαχειριστώ την απώλεια και το πένθος. Όπως έχω πει, έχω πάει σε ψυχοθεραπεία. Είχα επιστρέψει ξανά στη ψυχοθεραπεία.
και έκανα άλλο ένα κύκλο ψυχοθεραπείας και για να ξεπεράσω το χωρισμό, αλλά και για να τα ξαναβρω με τον εαυτό μου. Και η ζωή μου συνεχίζεται χωρίς να χαρακτηρίζεται από εκείνο το χωρισμό. Εκείνος ο χωρισμός ήταν ένας χωρισμός, ο οποίος αφορούσε μια συγκεκριμένη σχέση. Εκείνη η συγκεκριμένη σχέση τελείωσε. Γιατί να με χαρακτηρίζει εκείνη η συγκεκριμένη σχέση? Γιατί να χαρακτηρίζει τη ζωή μου εκείνη η συγκεκριμένη σχέση? Γιατί να χαρακτηρίζει τη ζωή μου η ηλικία μου? Και εγώ 46 χρόνων είμαι. 46 χρόνια έχει που γεννήθηκα. Γιατί να θεωρείς εσύ ότι επειδή ο γάμος σου δεν πήγε καλά και έζησες και μέσα στο φέρετρο του γάμου σου και εκεί σου έγινε ζημιά πολλά χρόνια και επειδή αυτή η σχέση ήταν άσχετη, ότι τελείωσες εσύ από τον έρωτα και δεν μπορείς να προχωρήσεις τη ζωή σου? Άμα τα βρεις με τον εαυτό σου και άμα εκτιμήσεις και αγαπήσεις τον εαυτό σου, μια χαρά μπορείς να ζήσεις και ευτυχία και ελευθερία και ισορροπία στη ζωή σου. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι φαίνεται πως θεωρείς ότι η σχέση σου σε προδιαθέτου για το αν θα είσαι καλά ή όχι. Έμεινες μέσα σε εκείνο το γάμο για να νιώθεις οικονομική ασφάλεια, ίσως και συναισθηματική. Με το που τελείωσε εκείνος ο γάμος, ξεκίνησες αμέσως μια άλλη σχέση με έναν άνθρωπο που είχε όλα τα εχέγγυα για να δυστυχήσεις, όχι για να ευτυχήσεις. Όμως έμεινες εκεί, έκανες υπομονή. Γιατί κάνουμε τόση υπομονή? Κακώς κάνουμε τόση υπομονή. Η υπομονή αξίζει να γίνεται σε σχέσεις και σε ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν αποδείξει την τιμιότητα τους, μας έχουν υποδείξει την εντιμότητα τους και μας έχουν αποδείξει την αλήθεια των λόγων τους και των πράξεων τους. Ο άνθρωπος αυτός από την αρχή ήταν μια πλήρης ανισορροπία. Άλλα έλεγε, άλλα έκανε και άλλα εννοούσε. Σου έδειξε με τις πράξεις του πολύ πιστικά ότι δεν ήταν εκεί, δεν ήταν σε σένα. Εσύ προφανώς ήσουν μια καλή λύση. Του έδινες πράγματα τα οποία ήταν χρήσιμα γι' αυτό. Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν ήταν σε θέση να έχει σχέση μαζί σου ή να έχει σχέση με οποιονδήποτε άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος το πολύ πολύ να έκανε τα χαριεντίσματα στο Facebook, μέχρι εκεί έφταναν οι ψυχικές και πνευματικές του δυνάμεις, γιατί πρόκειται περί τεμπέλη ανθρώπου. Περί τεμπέλη ψυχικά και πνευματικά ανθρώπου, ο οποίος δεν αντιμετωπίζει την ευθύνη των πράξεων του και δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό του και δεν αντιμετωπίζει το εσωτερικό του κενό. Αντιθέτως, το φορτώνει στους άλλους. Σε ονόμαζε εσένα φοβιστική, η οποία εσύ φορτωνώσουν τα δικά του θέματα και τα εκδραμάτιζες επειδή ακριβώς αυτός δεν τα αναλάμβανε? Είσαι εσύ φοβιστική, σου προκαλούσε όλες αυτές τις ανασφάλειες και μετά σε κατηγορούσε για τρελή και ανασφαλή? Το δικό σου το λάθος είναι ότι κάθισες εκεί πέρα και τον ανέχτηκες. Όλα αυτά τα περιστατικά που περιέγραφες ήταν όλα περιστατικά που θα μπορούσες εξ αφορμής αυτών και με αιτία αυτά τα περιστατικά να ανοίξεις την πόρτα και να του πεις «Αγιά σου» και δεν πρόκειται να επιστρέψω πίσω ξανά να με κοροϊδεύεις. Τι σημαίνει ότι διάβασες τα μηνύματα, ότι έλεγες την άλλη και εγώ υποφέρω που δεν σου μιλάω όταν είναι αυτή μπροστά και δεν του πεσάει το καλό και να φύγεις και να μην του ξαναμιλήσεις? Αν μη τι άλλο, εκείνο το Σεπτέμβριο του 18 που σε χώρισε, μην του δώσεις καμία απολύτως ευκαιρία. Εσύ του έχεις δώσει άπειρες ευκαιρίες. Γιατί πιστεύεις ότι δεν αξίζεις την αγάπη εσύ και ότι πρέπει να πληρώσεις πολύ ακριβό φόρο για να έχεις την αγάπη? Και ότι δεν δικαιούσε εσύ να σε αγαπήσει ένας άνθρωπος όπως πραγματικά είσαι? Και ότι πρέπει να ανέχεσαι τα καραγκιοζηλίκια του κάθε παπάρα, sorry, που να σου λέει όλη μέρα βλακίες και εσύ να τις ανέχεσαι και να τις καταπίνεις αμάσιτες επειδή σου λέει «Σ' αγαπάω και έχουμε δεθεί»? Τι σημαίνει έχουμε δεθεί? Μπορεί να δεθείς και με τον δολοφόνο σου. Η φράση που έχει όλα τα λεφτά από την επιστολή σου είναι ότι ένιωθα ότι έδινα μια δεύτερη ευκαιρία στον δολοφόνο μου. Το ηθικό δίδαγμα που βγαίνει από τη δικιά σου ιστορία είναι ότι δεν πρέπει να δείχνουμε τόση υπομονή. Όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο και δημιουργούμε μια ερωτική σχέση, όταν βλέπουμε ότι ο άλλος δεν είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν είναι έντιμος άνθρωπος, δεν είναι πραγματικός άνθρωπος, δεν είναι εκεί, το στέλνουμε να πάει στο καλό και δεν κάνουμε υπομονή να ανεχόμαστε τα καραγκιοζηλίκια του καθενός. Συγγνώμη δηλαδή, με θυμώνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό το πράγμα είναι, τι να σου πω, σαν να υπογράφεις την καταδίκη σου. Και αυτό να δουλέψεις στην ψυχοθεραπεία σου. Την εξαιρετικά πολύ υπομονή που έδειξες. Φτάνει μετά αυτή την υπομονή. Είναι έγκλημα εις βάρος μας αυτή η υπομονή.
Σου εύχομαι μέσω της ψυχοθεραπείας να γιατρέψεις τις πληγές σου, να αποκτήσεις ξανά εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, να μάθεις να απολαμβάνεις την ελευθερία και μόνο μέσα από ένα χώρο ελευθερίας και αυτοαγάπης και αυτοσεβασμού θα μπορείς να αναγνωρίσεις την πραγματική αγάπη όταν θα έρθει και όχι να δείχνεις υπομονή για καραγκιουζιλίκια.